Στην περιοχή ο Κόκα στο πλασέ. Απόκρουση από τον Γιακούμαρο. Ευκαιρία για την Δόξα να απειλήσει την αιστεία του Ηλία. Χατζαντινίου εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει λίγο έξω. Το δεξί δοκάρι του Ηλία. Λάθος πάσα. Ο Κόκα πλασάρει ο Γιακούμαρο στη δεξιά του γωνία, απομακρύνει. Κάρλος εκτελεί χαμηλά. Η μπάλα θα περάσει από όλου. Από κοντά δοκάρι και απομάκρυνση στη συνέχεια. Πόγια κάθετα. Ο Χατζαντονίου πλασάρει. Μπάλα λίγο out. Είναι σε θέση offside. Ο Σαΐτης πλασέ. Ο Γιακούμαρος στη δεξιά του γωνία σε corner. Πόγια. Προσποιηθεί. Ο Πόγια με τα αριστερό. Ο Ηλίας να μαζέψει. Corner για τη Δόξα. Ο Οικονόμου. Η μπάλα στο δοκάρι. Και στη συνέχεια το shoot. Την μπάλα περνά out. Τεράστια φάση για την Δόξα να πάρει προβάδισμα. Εκτέλεση του κόρνερ προς το δεύτερο. Χατζαντονίου την πρώτη κεφαλιά. Ο Καράλιαμι στο σουτ. Την μπάλα πάνω από τα δοκαριά. Ο Οικονόμου. Σουτ με το δεξί πάνω από τα δοκαριά. Ο Καράλιαμι σουτ την περιοχή θα προσποιηθεί. Το πλασέ με το αριστερό. Η μπάλα θα κοντράρει. Διαμαρτυρίες για χέρι. Αφήνει την εξέλιξη ο Δημαράκης. Οικονόμου. Ο Καράλιαμι θα πέσει. Πέναλτι αυτή τη φορά. Θα το κερδίσει ο Καράλιαμι. Στο 60 λεπτό η Δόξα έχει την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα. Χατζαντονίου απέναντι τον Ηλία. Χατζαντονίου εκτελεί. Ο Ηλίας το βγάζει στην αριστερή του γωνία. Πούγιος κάθετα. Ο Τσέλα πλασάρει. Ο Ηλίας του λέει όχι. Ο Κάρλος κερδίζει. Ο Κάρλος παράλληλα. Μπάλα περνάει. Ο Χατζησεβαστός πλασάρει. Μαζεύει ο Ηλίας. Στην περιοχή ο Αφεντούλης. Ευκαιρία για τον Κλεάνθη. Δεν σπάει την μπάλα. Σουτάρει μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Σαΐτης, με χώρο, παίζει παράλληλα, ο Κόκας, βλέπει δεξιά τον Θάνο, πλασάρει και σκοράρει ο Θάνος. Στο 86, ο Κλεάνθης Παραδεσίου στην κόντρα επίθεση, παίρνει προβάδισμα με τον Θάνο να νικά τον Γιακούμαρο, στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά του γωνία και κάνοντας το 0-1 για τον Κλεάνθη στο 86. Παράλληλα η προσποίηση ο Αφεντούλης στο σουτ στα δίχτυα 0-2 στις καθυστερήσεις ο Αφεντούλης που πέρασε σαν αλλαγή σκοράρει και κλειδώνει την νίκη για την ομάδα του Κλεάνθη στο 92ο λεπτό ο Αφεντούλης κάνει το 0-2 για την ομάδα του Κλεάνθη Παραδεσίου.